Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε μία ακόμη εκπομπή αναλυτής και σήμερα μαζί σας με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα τελευταία μέρα της εβδομάδος Παρασκευή και τελευταία Παρασκευή του μήνα, 29 Μαρτίου 2024. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας όπως άλλωστε και κάθε μεσημέρι. Ξεκινάμε με την εξαφάνιση του Χρήστου Θόμου, του 34χρονου, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 27 του Μάρτη από την Καβάλα. Έχει γαλάζια μάτια, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, ξανθά μαλλιά, 1,85 ύψος, κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρη ζακέτα, χακί αθλητικά παπούτσια και φέρει ένα χακί σακίδιο πλάτης. Εάν γνωρίζετε το οτιδήποτε καλείτε στο 100 ή στο 10-17, έχει σημάνει συναγερμός και από το χαμόγελο του παιδιού, ενώ να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία των ερευνών από τη στιγμή μάλιστα που έχει δοθεί δελτίο εξαφάνισης για τον 34χρονο Χρήστο. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν ζωντανά με τη συνάδελφο, τη Χριστίνα Ντινεφρέμ, η οποία έχει κάποιες επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά και το κομμάτι των ερευνών. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες, Χριστίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στην περιοχή του Περιγυαλίου και βρίσκομαι σε ένα σημείο που ακριβώς από πίσω μου μπορείτε να δείτε τον δρόμο ο οποίος οδηγεί στο Χιτά. Να πω, Απόστολε, πως οι τελευταίες πληροφορίες έχουν σαν δεδομένο το γεγονός ότι ο Χρήστος εμφανίστηκε σε έναν εδώ από τους κατοίκους της περιοχής ζητώντας του νερό. Αυτό δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρόνο και την ημέρα. Αυτό, αν υπάρχει, να μην ακούω την επιστροφή, παιδιά, σας παρακαλώ. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Τώρα που βρίσκεσαι, Χριστίνα, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Είσαι στο Περιγυάλι. Λοιπόν, είμαι στο Περιγυάλι και τα πλάνα που σας δείχνει ο Σωτήρης είναι ακριβώς το βουνό το οποίο οδηγεί πάνω στο Χιτά, Απόστολε. Ο Χιτά είναι μια μεγάλη απόσταση από το κέντρο της πόλης. Χρειάζεται μια διαδρομή περίπου 10-15 λεπτών σε ανηφορικό δρόμο. Είναι δύσκολος, δύσβατος και φυσικά για κάποιον που θελήσει να πάρει εκείνη τη διαδρομή καταλαβαίνει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι ακόμα πιο δύσκολο. Οι έρευνες λοιπόν στρέφονται προς το σημείο που αφορά το Χιτά και τη διαδρομή την οποία κάποιος μπορεί να πάρει από το Περιγυάλι και ουσιαστικά να ανέβει προς τα εκεί. Γι' αυτό εστιάζουμε και την προσοχή πρώτον να γίνουν οι έρευνες σε αυτό το σημείο και δεύτερον ότι υπήρχε ένα σημάδι του Χρήστου το οποίο δόθηκε σε κάποιον κάτοικο εδώ από τον οποίο ζήτησε νερό. Εννοείται πως ο κάτοικος κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ενημέρωσε την αστυνομία και έτσι ήρθε απόστολη η πληροφορία ότι θα πρέπει οι έρευνες να ξεκινήσουν από εδώ. Αυτά είναι τα πρώτα δείγματα γραφής που έχουμε. Χριστίνα, βέβαια, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον χρόνο. Έγινε αυτό δεν μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο, λες. Δηλαδή, ο κάτοικος δεν σου είπε πότε ακριβώς έγινε αυτό, ας πούμε, δεν έχει πληροφορία. Η πληροφορία, ήρθε ανώνυμη για το συγκεκριμένο περιστατικό και γνωρίζουμε απλά ότι το γεγονός αυτό συνέβη. Εξού, ξαναλέω, Απόστολε, και η πληροφορία που έχουμε ότι ξεκινούν οι έρευνες από αυτό το σημείο. Γιατί να μην ξεκινήσουν από κάπου αλλού, αλλά μετά από τη συγκεκριμένη μαρτυρία, οι έρευνες θα ξεκινήσουν και θα περιοριστούν ουσιαστικά στο κομμάτι αυτό που αφορά την περιοχή του Χιτά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι και τώρα. Σίγουρα οι κάτοικοι πλέον γνωρίζουν εδώ και είναι σε εγρήγορση και σε επιφυλακή σε περίπτωση που δουν κάτι αμέσως να ενημερώσουν τις αρχές. Όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι όσο περνούν οι μέρες, οι ώρες, τα λεπτά, η κατάσταση του Χρήστου, εάν όντως και πραγματικά βρίσκεται στη ζωή το παιδί, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι. Όλα τα λεπτά όσο μετρούν λεπτό προς λεπτό, πολύτιμα. Είναι πολύτιμα. Δυσκολεύει η κατάσταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι έρευνες συνεχίζονται, εστιάζουν τώρα στο κομμάτι αυτό το οποίο είπες, στον δρόμο που οδηγεί από το Περιγυάλι στο Χιτά της Καβάλας. Υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι φαίνεται πως ζήτησε να πιει λίγο νερό. Να πούμε ότι και σε συνέχεια του ρεπορτάζ θέλω να ακούσουμε και τον πατέρα του 34χρονου, σε λίγο θα τον ακούσουμε, ο οποίος μας είπε ότι το παιδί αντιμετωπίζει και κάποια ζητήματα υγείας, έχει κάποια συμπτώματα τα οποία φαίνεται ότι τον οθούν στο να φεύγει από το σπίτι. Είναι οικογενειάρχης, είναι πατέρας δύο υγιέστατων παιδιών, ενώ να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όλη η οικογένειά του ζητά, εάν κάποιος, όπως τώρα αυτός ο κάτοικος ή και οποιοδήποτε άλλος, τον έχει δει κάπου,
να επικοινωνήσει άμεσα με το 100 ή στη γραμμή 10-17. Ακριβώς. Οι έρευνες θα συνεχιστούν. Έχω πληροφόρηση ότι και το απόγευμα η ομάδα διάσωσης θα συνδράμει εξίσου με προσωπικό, λίγα λεπτά μετά τις 4 η ώρα, οπότε αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μακάρι να πάνε όλα καλά, το ζητάει άλλωστε και η οικογένεια. Χριστίνα, για τον Χρήστο. Άμεση κινητοποίηση των φορέων, άμεση εγρήγορση των κατοίκων και όλων εμάς σε οποιαδήποτε πληροφορία έρθει αμέσως να ενημερωθεί η ελληνική αστυνομία ώστε να υπάρχει ένα στίγμα, μια κατεύθυνση που θα κινηθεί. Απόστολε, πριν κλείσω θα ήθελα να σου πω και το εξής, επειδή βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πριν από κάποια χρόνια είχαμε ένα περιστατικό. Να πω ότι τα πηγάδια είναι πάρα πολλά εδώ πέρα. Θα ήθελα και εδώ την εγρήγορση όλων των φορέων, γιατί δεν γνωρίζουμε αν τελικά το παιδί άλλαξε κάποια διαδρομή. Σίγουρα όμως, το μόνο σίγουρο ότι στην περιοχή που βρισκόμαστε υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια, θα πρέπει και εδώ να γίνει η διερεύνηση του σημείου. Έτσι, σωστά. Χριστίνα, με αναφέρεσαι στην υπόθεση του Κώστα του δασκάλου, ο οποίος έφυγε από την ζωή. Βρέθηκε μέσα σε ένα πηγάδι εκεί στην συνοικία του Περιγυαλίου πριν από λίγα χρόνια. Θέλει βέβαια τεράστια προσοχή και γι' αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σου. Συλλέγεις πληροφορίες. Συνεχίζεται η έρευνα ο πλευράς των αρμόδιων αρχών και της αστυνομίας. Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο και πάλι στο στούντιο, προτού πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Θέλω να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο πατέρας, ο Θωμάς ο Θόμος, του 34χρονου Χρήστου, ο οποίος μεταξύ άλλων φαίνεται πως μετέφερε και αυτό το θέμα υγείας το οποίο φαίνεται πως αντιμετωπίζει ο Χρήστος, αλλά παράλληλα φαίνεται πως βρέθηκαν και κάποια αντικείμενα εκεί στην περιοχή, προσωπικά αντικείμενα όπως ένα κομποσκήνι για παράδειγμα, το οποίο έφερε ο Χρήστος εκεί κοντά στην περιοχή, οπότε αυτή τη στιγμή οι έρευνες συνεχίζονται εκεί στο σημείο. Θα συνεχιστούν και μέχρι αργά τη νύχτα να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Χρήστου. Ο πατέρας του είναι στο σημείο των ερευνών. Μας μίλησε. Πάμε να ακούσουμε. Okay, είστε εδώ εσείς. Αυτή τη στιγμή στο ΧΙΤΑ είπατε ότι βρίσκονται αστυνομικοί, έχει ομάδες. Και βρήκανε κάποια αντικείμενα. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες για τον 34χρονο Χρήστο. Να πούμε σε αυτό το σημείο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα, ο οποίος είναι συνεργάσιμος και με τα μέσα, εννοείται και με τους φορείς, να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε και να βρεθεί ο 34χρονος Χρήστος. Εμείς συνεχίζουμε βέβαια την έρευνά μας και από εδώ και οι ρεπόρτερ φυσικά του σταθμού επιποδός για να συλλέξουν πληροφορίες, όπως έγινε και τώρα πριν από λίγο, είπε η Χριστίνα ότι ζήτησε νερό από κάποιο κάτοικο και ξεκίνησε βέβαια και η έρευνα και στην περιοχή του ΧΙΤΑ. Οτιδήποτε γνωρίζετε είτε στο 100 είτε στο 10-17, έστω και ανώνυμα, να πάρετε τηλέφωνο να πείτε ότι είδα αυτό το παλικάρι εκεί, εδώ κτλ. Είτε και σε εμάς 2-5-10-23-10-33, έτσι ώστε να έχουμε αυτή την επικοινωνία να βρεθεί το παλικάρι αυτό. Τώρα, συνεχίζουμε στα θέματά μας. Είχαμε και άλλες ειδήσεις. Για παράδειγμα, είχαμε τον κατώτατο μισθό, ο οποίος αυξάνεται από 1η Απριλίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από 1η Απριλίου πάμε στα 830 ευρώ πλέον. Αυτό εισηγήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Ισχύει από 1η Απριλίου 2024. Θα ακούσουμε αργότερα και θα συζητήσουμε τι σημαίνει αυτό ευρύτερα. Πάμε παρακάτω. Ερχόμαστε στις εξελίξεις όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ. Χθες είχαμε την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας από πλευράς των 159 βουλευτών, οι οποίοι καταψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας, 141 ψήφισαν ναι. Όμως είχαμε και εξελίξεις, καθώς
στο κομμάτι του ρεπορτάζ του πολιτικού. Είχαμε δύο παρετήσεις υπουργών. Ο λόγος για τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Χατζησταύρου, και για τον κύριο Μπρατάκο, υφυπουργό, παρά το πρωθυπουργό. Καθώς, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, οι δύο πρώην υπουργοί πλέον φαίνεται πως παρευρέθησαν σε εκδήλωση κοινωνικού περιεχομένου ενός επιχειρηματία που, από ό,τι φαίνεται, δεν έδινε το καλό παράδειγμα, δεν ήταν προς τη λάθος κατεύθυνση η παρουσία τους εκεί, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Λυτή η ανακοίνωση από το Μαξίμου, θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα, να δούμε τι έχει γίνει με την παρέτηση Χατζησταύρου και Μπρατάκου. Ωραία. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Πάμε λίγο σε δύο πολύ σοβαρές υποθέσεις. Η μία έχει να κάνει με την υπόθεση της μητέρας από την Πάτρα, της Ρούλας Πισπυρίγκου, η οποία τελικά φαίνεται πως κρίθηκε ομόφωνα ένοχη και ισόβια κάθριξη για την δολοφονία της Τζορτζίνας. Και η άλλη εξίσου σημαντική υπόθεση έχει να κάνει με την περίπτωση των βιασμών και στον Κολωνό. Υπόθεση Μίχου, η οποία και εκείνη φαίνεται ότι η δικαιοσύνη μίλησε και ήταν καταπέλτης όπως και έπρεπε. Καλησπέριζω τον κύριο Σούρα, ψυχίατρο. Κύριε Σούρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην υπόθεση λίγο από την Πάτρα, ισόβια τελικά για την ανθρωποκτονία της Τζορτζίνας. Είναι αλήθεια ότι από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, και θα θυμάστε τη στάση μου και αυτά που έλεγα πάντοτε, αυτό έπρεπε να γίνει, αυτή είναι η δολοφόνος. Το είχε δείξει με τη συμπεριφορά της, με τον τρόπο, με τις ομιλίες, με την υπερέκθεση, με την ασυγκινησία της, με την έλλειψη συναισθημάτων, με τα πάντα. Δηλαδή, για μένα πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια σε αυτό το επάγγελμα ήταν πολύ εύκολο να διαβάσω ποιος πραγματικά ήταν ο δολοφόνος. Αν θυμάστε, θα είχαμε ξαναπεί και με τον Πάμπη των Γλυκών Νερών, όπου και εκεί το είπα από την αρχή λόγω της συμπεριφοράς του. Άρα λοιπόν δικαιώθηκα. Αν σας πω όμως ότι είμαι ευχαριστημένος που δικαιώθηκα, θα σας πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος, γιατί τα τρία παιδιά δεν ξαναγυρίζουν πίσω, και γιατί πώς να πείσεις κάποιον ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη που σκοτώνει τα παιδιά του. Πώς να το εξηγείς αυτό το πράγμα. Μου έχουν τηλεφωνήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Προσπαθούν να καταλάβουν το γιατί και τους εξηγώ, αλλά δεν μπορούν να το καταλάβουν, γιατί μόνο εμείς οι ψυχίατροι το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε μια προσωπικότητα που λέγεται ψυχοπαθητική ή αντικοινωνική. Τι θα πει στα απλά ελληνικά? Θα να πει ότι υπάρχουν μερικά άτομα τα οποία δεν έχουν συναισθήματα, δεν νιώθουν αγάπη, δεν νιώθουν εμπάθεια, δεν νιώθουν συμπαράσταση, δεν νιώθουν τύψη, δεν νιώθουν ενοχέ. Κάνουν τα πάντα, και αυτό το κομμάτι το οποίο υπάρχει στον περισσότερο κόσμο δεν υπάρχει. Και έρχεται πάλι η ερώτηση. Μα τα παιδιά σου? Και πάλι τους ξαναπαντώ. Ναι, τα παιδιά σου. Γιατί όταν δεν νιώθεις όλα αυτά τα πράγματα, τα παιδιά σου δεν τα βλέπεις παιδιά σου. Τους γονείς δεν τους βλέπεις γονείς σου. Τη γυναίκα σου δεν τη βλέπεις γυναίκα σου. Τον άντρα σου δεν τον βλέπεις άντρα σου. Αυτή είναι μια φοβερή διαταραχή. Δεν έχει σχέση με ψυχική ασθένεια, δεν θεραπεύεται, δεν μπορείς να πάρεις φάρμακα, δεν μπορείς να κάνεις ψυχοθεραπεία. Πρέπει να μην δημιουργηθεί εκεί στην εφηβεία που δημιουργείται. Δυστυχώς οι γονείς δεν το παίρνουν χαμπάρι, και όταν δημιουργηθεί αυτή η διαταραχή γίνεσαι ο ήρωας του κακού, δηλαδή ο ενδυνάμει δολοφόνος. Έτσι, και δηλαδή, αφαιρείς τη ζωή, όπως το είπατε και εσείς, από τα ίδια σου τα παιδιά, χωρίς καν να το σκεφτείς, έτσι, χωρίς καν να... Δεν μετράει αν είναι παιδί σου. Δεν το βλέπεις σαν παιδί σου. Εφόσον δεν υπάρχει ο συναισθηματικός κόσμος, πώς θα το δεις? Εφόσον είσαι ένα άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή το μόνο που το ενδιαφέρει είναι το κακό, χωρίς αυτό το κακό να μπορείς να το αναγνωρίσεις, γιατί είναι μέσα σου. Το ξέρω, είναι πολύ δύσκολο να σου το εξηγήσω, αλλά προσπαθώ με απλά λόγια όσο μπορώ. Άρα λοιπόν έτσι είναι αυτή η κυρία από την Πάτρα. Έτσι ήτανε, φαινότανε, το έλεγα. Αν ψάχνετε τα βιντεάκια θα δείτε σε όλες τις εμφανίσεις έλεγα αυτό το πράγμα. Και τελικά δικαιώθηκα. Αλλά επαναλαμβάνω, τι να δικαιωθείς όταν λείπουν τρία γελούδια? Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Εννοείται, κύριε Σούρα, εννοείται.
Τώρα βέβαια, όπως το είπαμε, μίλησε η ελληνική δικαιοσύνη και επέβαλε την σκάτη των ποινών, όπως βλέπουμε, την ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία μονάχα της, του ενός παιδιού, όπως βλέπουμε, της Ζορτζίνας. Έτσι. Αυτή, θα έχουμε. Αυτή είναι η δίκη τώρα. Προς το παρόν αυτή είναι η δίκη. Έτσι. Οπότε αυτή τελείωσε. Έχουμε και δίκη, συνέχεια έχουμε προφανώς. Έχουμε και δίκη για τα δύο άλλα παιδιά, αλλά είναι στην αρχή η άλλη δίκη. Έτσι. Λοιπόν, ναι, έχουμε την πρώτη ποινή. Πάμε και στην άλλη την υπόθεση, κύριε Σούρα. Εκεί έκανα μια τεράστια προσπάθεια. Εκεί πραγματικά νιώθω υπερήφανος. Γιατί βγήκα στις τηλεοράσεις και τα έβαλα με τη δικαιοσύνη. Και πολύ καλά κάνατε, γιατί και εγώ οφείλω να το πω και αυτό, κύριε Σούρα, και μέσα από την εκπομπή το ανέφερα για το κομμάτι αυτό της δικαιοσύνης. Μαζί μάλλον τα βάλαμε σε διαφορετικές εκπομπές ο καθένας. Εγώ στη δικιά μου, εσύ σε κάποιο άλλο παράθυρο. Πραγματικά δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μπορούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να αθώθει. Και όντως μάλιστα, τελικά και οι δύο δικαιωθήκαμε. Ναι. Μάλιστα σε μια τελευταία εκπομπή στο Open την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί γύρω στη μία το βράδυ, έπεσε ο φακός απάνω μου και γύρισα και είπα, αν θέλετε να μάθετε τι είναι βιασμός, μπορώ να σας τον διδάξω εγώ. Αλλά να αφήσετε έναν βιαστή ατιμόρυτο, είναι δικό σας το πρόβλημα και θα αναλάβετε τις ευθύνες. Και πραγματικά η δικαιοσύνη και εδώ έδωσε το καλύτερό της σε αυτό. Γι' αυτό και όπως σήμερα, έπρεπε. Όπως ναι, έπρεπε. Όπως έπρεπε. Έτσι. Για... Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και την αθώωση της μητέρας. Έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε, κύριε Σούρα. Εγώ πιστεύω ότι η μητέρα είναι ένοχη. Δεν ξέρω αν είναι ένοχη για μαστροπία κτλ. Αλλά είναι ένοχη σαν μητέρα. Αλλά αυτό, από ό,τι λένε οι δικηγόροι, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την ενοχή της μαστροπίας. Δηλαδή, πλημεληματικά θα τιμωρηθεί η μητέρα. Γιατί άφησε την κόρη, γιατί δεν ασχολήθηκε με την κόρη κτλ. Αλλά σαν πλημέλημα, όχι σαν κακούργημα. Έτσι, σωστά. Και όπως το είπαμε και προλίγου, δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε σε αυτήν την υπόθεση, η οποία έλαβε αυτή την διάσταση και πολύ εύλογα έλαβε αυτή τη διάσταση, καθώς πέραν του συγκεκριμένου κατηγορούμενου είναι και άλλοι, έτσι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει να αποδοθούν στη δικαιοσύνη, να απολογηθούν, να δουν το τι συμβαίνει, τι έχει γίνει, γιατί αρκετά έχουμε ακούσει και από εκείνη την πλευρά. Τελικά, παρά την πραγματικά παράλογη εισήγηση της κυρίας της Αγγελέως για την αθώωση του κατηγορουμένου, τελικά το δικαστήριο απεφάνθη ότι ο συγκεκριμένος είναι ένοχος. Εγώ όταν τα έλεγα αυτά και απευθυνόμουν προς το δικαστήριο, ειλικρινά σας μιλάω, σας το λέω από την καρδιά μου, δεν πίστευα ποτέ ότι δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα όπως ήρθανε. Δηλαδή δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι ακόμη και αν υπήρχε μια εισήγηση, μια πρόταση, γιατί πρόταση ήταν, μια εισαγγελέως, θα μπορούσε ένα δικαστήριο 7 ατόμων να υιοθετήσει αυτή την πρόταση. Δεν γινότανε. Έπαιζε με τη λογική. Δεν έπαιζε με το συνέστημα, έπαιζε με τη λογική. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να υπάρχει παράλογη άποψη δικαστηρίου, όποια και αν ήταν τα στοιχεία. Για έναν άνθρωπο που ομολόγησε, για έναν άνθρωπο που το φωτογραφήθηκε, για έναν άνθρωπο που τα είπε όλα, για τις μαρτυρίες που υπάρχουν, για μια, για μια καταστροφή ενός παιδιού. Δεν μπορούσε το δικαστήριο να ήταν διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά βοηθήσαμε όσοι ασχοληθήκαμε για τον απλούστατο λόγο ότι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και όπως... γι' αυτό όλα αυτά που ασχολούμαστε συνέχεια είναι δυσάρεστα γεγονότα. Θα ήθελα μια φορά να μπορώ να βγω σε μια εκπομπή και να μιλήσω για ευχάριστα γεγονότα. Μακάρι, κύριε Σούρα, κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Δυστυχώς όμως η κοινωνία έτσι όπως πάει, έτσι όπως οδεύει, δεν το βλέπω να γίνεται αυτό. Πάντως θα πω κάτι, ναι, επειδή τα βάζω με την πολιτεία, όπως ξέρετε, δεν μην νομίζετε ότι τις χαρίζομαι σαν άνθρωπος, αλλά αυτή τη στιγμή για το θέμα της βίας και όλων αυτών δεν φταίει μόνο η πολιτεία. Φταίνε όλοι. Όλοι τους φταίνε αυτοί. Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το θεαθήνε. Δεν τους ενδιαφέρει η ουσία. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά αυτά, κύριε Σούρα. Η αλήθεια είναι για το κομμάτι της βίας. Δεν τους ενδιαφέρει, όπως δεν το βλέπω. Δεν τους ενδιαφέρει. Κύριε Σούρα, κάτι για το τέλος, επιτρέψτε μου, ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Έχουμε εδώ πέρα εμείς μια περίπτωση τώρα η οποία μας απασχολεί στην Καβάλα, όσον αφορά την εξαφάνιση ενός άνδρα, 34χρονου, ο οποίος... Το διάβασα. Μπράβο. Αυτό το παλικάρι τώρα, σύμφωνα και με επικοινωνία που είχαμε... Ναι, πέραν του φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ένα θέμα ψυχολογικής, ψυχιατρικής φύσεως είναι, κάτι σαν μανία καταδίωξης. Αυτό τώρα, κύριε Σούρα, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, μπορεί, είναι εύκολο. Αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μου λέτε, είναι ψυχιατρικά άρρωστος. Άρα αυτός ο άνθρωπος πρέπει πάση θυσία να βρεθεί και να γίνει εισαγγελική εντολή να πει σε ένα νοσοκομείο να θεραπευτεί. Μάλιστα. Προφανώς ακολουθούσε κάποια αγωγή, αλλά... Μάλλον δεν την ακολουθούσε όπως έπρεπε. Μακάρι βέβαια ο άνθρωπος να βρεθεί, να είναι καλά, να είναι σώος. Μακάρι να βρεθεί, να είναι καλά πρώτα απ' όλα, αλλά θα πρέπει αμέσως να γίνει από τα πάγκελ της αγγελική εντολή, διότι μπορεί, μέσα σε ένα νοσοκομείο με νοσηλεία θα μπορέσει να ξαναβρει τον εαυτό του. Μάλιστα. Αν μπορέσω να βοηθήσω, είμαι παρόν. Κύριε Σούρα, σας ευχαριστούμε. Πάντα είστε παρόν, το δηλώνετε και να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Την αγάπη μου. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά στην περίπτωση του Χρήστου, να έχουμε θετικές εξελίξεις σύντομα. Πάμε σε ένα σύντομο τώρα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Ήδη αργήσαμε. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματά μας. Θα επιστρέψουμε λίγο και στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα. Πάω να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον συνάδελφο Κώστα Τωτοκότσι. Μαζί του είναι και ο κύριος Γιώργος Πεταλωτής, πρώην υπουργός και πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και στον κύριο Πεταλωτή. Καλησπέρα, Απόστολ. Καλησπέρα, Γιατρίδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν πέρασε τελικά η πρόταση δυσπιστίας όσον αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο σας. Ναι, ήταν επόμενο ότι δεν θα περάσει αυτή η πρόταση δυσπιστίας. Υπό την έννοια ότι δεν φτάνουν οι ψήφοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θεωρώ όμως ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό και ισχυρό πλήγμα σε μια πολιτική της κυβέρνησης, η οποία ως προς το τραγικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα των Τεμπών, δεν έχει αφήσει λάθος χειρισμό που να μην το κάνει από την αρχή. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν σε επίπεδο ψήφων, ήταν όμως σε επίπεδο αλήθειας και σε επίπεδο αποκάλυψης μιας κυβέρνησης, η οποία ακόμη δεν εννοεί να αντιληφθεί τι σημαίνει δημόσιο συμφέρον, τι σημαίνει σεβασμός σε νεκρούς και τραυματίες αυτού του τραγικού δυστυχήματος και νομίζω ότι θα έχουμε και επιπτώσεις από όλη αυτή τη συμπεριφορά της, οι οποίες ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί. Την ώρα που έφτασε μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο βέβαια. Το ζήτημα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό υπό την έννοια ότι κάτι το οποίο δεν διερευνάται σε επίπεδο πολιτικό και ποινικό στη χώρα μας, που δεν είναι κάτι απλό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μέρος της πολιτικής μας ζωής, είναι ο τόπος και ο χώρος όπου μπορεί να αναλυθούν παθογένειες και φαινόμενα τα οποία εδώ έχουμε συνηθίσει με τους γνωστούς τρόπους του επικοινωνιακού καλύματος, της επικοινωνικής κάλυψης, να τα βάζουμε στην άκρη. Η κυβέρνηση είναι πλέον εκτεθειμένη σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα. Άρα, κύριε Πεταλωτή, όπως υπογραμμίζετε, θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να έχουμε διαφορετική ψηφοφορία χθες. Θέλω να ρωτήσω εάν συμφωνείτε με δύο προτάσεις οι οποίες έγιναν τόσο από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, όσο και από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα έχει να κάνει με την παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για να πέσει η κυβέρνηση ή για να παραιτηθεί καλύτερα, όπως είπε χθες και εδώ στην εκπομπή ο κύριος Φαραντούρης που φιλοξενήθηκε, αλλά και για την πρόταση του κύριου Κασελάκη για διεθνούς παρατηρητές στις εκλογές. Εντάξει, κύριε Τζιμιδάκη, σε ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι σοβαρό γιατί μιλάμε για
ζωές που έχουν χαθεί με τον γνωστό τραγικό τρόπο, οφείλουμε να είμαστε και σοβαροί ως προς την αντιμετώπιση. Η κυβέρνηση, όπως είπα και προηγουμένως και το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντί να αναλάβει τις ευθύνες, ακόμη και αυτές που δεν τις αναλογούσαν σε στενό επίπεδο, αλλά επειδή είναι αυτή η κάθε κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση είναι αυτή που εκπροσωπεί και το κράτος, αντί να αναλάβει τις ευθύνες απέναντι στους πολίτες, ανέλαβε να καλύψει τον κύριο Καραμαλή και να τον καλύπτει μέχρι και τώρα. Και δυστυχώς αυτό το ακολουθούν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι καταχειροκρότησαν τον κύριο Καραμαλή, που τρεις μέρες πριν το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, μας κούνωσε το δάχτυλο σε όποιον αμφισβητούσε την ασφάλεια των μεταφορών, των συνδρομητικών μεταφορών. Απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε και εμείς σοβαροί. Και η στάση του Πασόκ ήταν η σοβαρή στάση. Τώρα, όλα αυτά τα οποία είπε ο κ. Κασελάκης για εκλογές με διεθνείς παρατηρητές, νομίζω ότι υποβάθμισαν το επίπεδο της αντιπολιτευτικής τακτικής. Αυτό είναι όμως θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Κασελάκη, ο οποίος προφανώς αισθάνθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει σε δεύτερη μοίρα μετά το ΠΑΣΟΚ. Να είμαστε όμως σοβαροί σε όλα τα επίπεδα. Γιατί ακριβώς αυτού του είδους οι μη σοβαρότητες δίνουν και ένα βήμα στην κυβέρνηση να στραφεί, να στρέψει τη συζήτηση και την προσοχή εκτός από την ουσία. Όσο σοβαρή απαιτούμε να είναι η κυβέρνηση, άλλο τόσο σοβαρή απαιτούμε να είμαστε κι εμείς. Εμείς που δεν συμφωνούμε με την κυβέρνηση. Όσον αφορά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, είναι σαφές ότι υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαίας, του Ευρωπαϊκού Εισαγγελικού Λειτουργήματος γενικά, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα που έχει άμεσα σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σύμβαση, για παράδειγμα, 17... Μπορεί να παρετήσει την κυβέρνηση, μπορεί να οδηγήσει την παρέτηση της κυβέρνησης, κύριε Πεταλωτή, δηλαδή έχει αυτή την αρμοδιότητα? Όχι. Καμία τέτοια αρμοδιότητα δεν υπάρχει και νομίζω ότι δεν την επικαλείται και κανείς αυτή την αρμοδιότητα. Την επικαλούνται όσοι κάνουν μια αντιπολίτευση, αντιπολίτευση του εντυπωσιασμού και αντιπολίτευση η οποία δεν είναι σοβαρή. Η σοβαρότητα λέει το εξής, ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέα και το Ευρωπαϊκό Εισαγγελικό Σύστημα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και στο θέμα των Ντεμπών έχει αρμοδιότητες, γιατί είναι ευρωπαϊκές συμβάσεις οι οποίες δεν τηρήθηκαν, ευρωπαϊκοί κανόνες που δεν τηρήθηκαν, ευρωπαϊκό χρήμα το οποίο έχει κατασπαταληθεί μέχρι τώρα χωρίς να έχει αποτέλεσμα και έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, την ανασφάλεια δηλαδή των μεταφορών, και εκεί πραγματικά υπάρχει λόγος στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Και φυσικά σε πολιτικό επίπεδο, σαφώς και το Ευρωκοινοβούλιο έχει άμεσο συμφέρον και άμεση υποχρέωση όπου δεν τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου, γιατί και αυτό είναι ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου, να υπάρχει, να εκδίδει ψηφίσματα, να συντάσσει εκθέσεις, γιατί είναι και αυτός ο ρόλος του. Κάθε όμως αρμοδιότητα, κάθε ρόλος είναι πολύ συγκεκριμένος. Και καλό θα είναι να μην τον ευτελίζουμε, γιατί υποβαθμίζουμε και το επίπεδο της πολιτικής ζωής στη χώρα μας. Μάλιστα. Αναμένοντας λοιπόν από εδώ και πέρα το τι ακριβώς θα γίνει, κύριε Πεταλωτή, και για το ζήτημα των Ντεμπών, σίγουρα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θέλω όμως να σχολιάσετε. Θα υπάρχουν εξελίξεις, γιατί έχει αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύπτεται πίσω από την ασυλία που τις προσφέρουν οι θεσμοί, πίσω από την ασυλία που τις προσφέρουν χρόνια αυτά τα συμφέροντα τα οποία δήθεν ανακάλυψε τώρα, και πίσω από τα συμφέροντα που τις προσφέρουν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις, όταν έχουμε σε μέσα επικοινωνίας, όταν ακόμη ως χώρα είμαστε, παίζουμε με τη χρεοκοπία. Κύριε Πεταλωτή, ερώτηση όσον αφορά και το κομμάτι των δημοσιευμάτων, τα οποία έκανα λόγο περί Μονταζιέρας, το δημοσίευμα συγκεκριμένα του Βήματος, το οποίο έγινε ειδική αναφορά και κατά τη διάρκεια όλης αυτής της συζήτησης. Και θέλω λίγο, επειδή έγιναν πάρα πολλές αναφορές και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού χθες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, η οποία είχε αρκετά μεγάλη διάρκεια. Τελικά, τι ακριβώς συνέβη όσον αφορά αυτό το θέμα? Γιατί το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι παραδόθηκαν ενδεχομένως και από στελέχη της κυβέρνησης αυτά τα ηχητικά. Κοιτάξτε, είναι αποδεδειγμένο πλέον, αποδεδειγμένο, δεν είναι εικασίες δικές μας, ότι τα ηχητικά, τα οποία έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως αποδεικτικά στοιχεία για να διερευνηθεί και να αποδειχθεί
πώς συνέβη αυτό το έγκλημα και πώς αυτό το δυστύχημα, και αν υπάρχει έγκλημα φυσικά, αλλά και ποιες ήταν οι συνθήκες της τραγωδίας αυτής. Και από τον νόμο, πέρα από την πολιτική ουσία, και από τον νόμο έπρεπε να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτά τα ηχητικά φυλάσσονται σε συγκεκριμένο χώρο. Κανονικά δεν έχει ούτε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ πρόσβαση σε όλα αυτά. Υπάρχουν πιστοποιημένοι υπάλληλοι και θα έπρεπε να φυλάσσονται σε ένα χώρο έτσι ώστε να πάει να τα παραλάβει η ελληνική αστυνομία μαζί με τον εξουδημένο υπάλληλο για ακριβώς για να μην υπάρχει καμία χάλκευση όπως και έγινε. Ανταυτού, και εκεί είναι θέμα της κυβέρνησης στο πώς να σταθεί απέναντι σε αυτό. Δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά ήταν υποχρέωση της κυβέρνησης να διαφυλάσει στοιχεία τα οποία είναι αποδεικτικά των συνθήκων που συνέβη αυτό το δυστύχημα. Ανταυτού, μετά από τρεις ημέρες, τα χαλκευμένα, αποδειγμένα χαλκευμένα στοιχεία, δηλαδή τα μονταρισμένα ηχητικά, βρέθηκαν, παραδόθηκαν από υπάλληλο του ΟΣΕ στην ελληνική αστυνομία. Δεν πήγε η ελληνική αστυνομία στον χώρο της φύλαξης, αλλά κάποιος τα πήρε, τα μόνταρε. Το παράδοξο είναι ότι, το λέω και για τους συναδέλφους ας πούμε, που κάναν το ρεπορτάζ, πώς ξαφνικά εμφανίστηκε ότι υπάρχει ας πούμε, μονταζιέρα στο κομμάτι των ηχητικών. Δηλαδή, τελείως ξαφνικά είχαμε αυτή την είδηση, κύριε Πεταλωτή, και η οποία εύλογα... Δεν ξέρω για το... Ναι. Δεν ξέρω για το ξαφνικό, ούτως ή άλλως νομίζω ακόμη και η κυβέρνηση είπε ότι αυτό το μοντάρισμα, δηλαδή η χάλκευση αυτών των ηχητικών, υπόθηκε και από τη δημόσια τηλεόραση και από το Έθνος πέρυσι και από το πρώτο θέμα. Εγώ δεν μένω στο πώς αποκαλύφθηκαν, μένω στο ότι αποδεδειγμένα ακολουθήθηκε μια διαδικασία τελείως παράτυπη και παράνομη, με αποτέλεσμα να έχουμε χαλκευμένα στοιχεία, να έχουμε μια μονταζιέρα η οποία λειτουργήσε και φυσικά δεν μπορώ να διανοηθώ προς όφελος τίνος θα λειτουργήσε από το να λειτουργεί υπέρ αυτών που πραγματικά είχαν την ευθύνη να διαφυλάσσουν και να μας μεταφέρουν αυτούς για τα αποδεικτικά στοιχεία. Εκεί πέρα είναι και ευθύνη της κυβέρνησης για το πώς φυλασσόταν και πώς φτάσαν αυτά τα στοιχεία τρεις μέρες μετά, στα γραφεία της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πεταλωτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλό σας απόγευμα, Κώστα. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα να καλησπερίσουμε τώρα και τον κύριο Ιωάννη Ρουκά. Είναι οικονομολόγος, αλλά παράλληλα και αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού συντονισμού, παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Ρουκά. Αυτό. Καλησπέρα, κύριε Δημητάκη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε αρχικά? Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Μπράβο. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε ένα σύντομο σχολιασμό όσον αφορά και τα όσα διαδραματίστηκαν και χθες στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Είχαμε μια συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Τελικά καταψηφίστηκε η πρόταση δυσπιστίας. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγατε προηγουμένως και τον κύριο Πεταλωτή, τον πρώην Υπουργό, ο οποίος αναφερόταν στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά πάμε και στο σχετικό θέμα. Να σας πω ότι νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα, όταν υποθεί υπόθηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι πρέπει να ακούμε τη δικαιοσύνη. Εάν ένας εισαγγελέας, ένας ανακριτής, ένας δικαστής δεν πει την άποψή του και δεν ακολουθήσει τη διαδικασία, εμείς απλά περιμένουμε σαν πολίτες, σαν επαγγελματίες, σαν οτιδήποτε, την απόφαση της δικαιοσύνης ή τις κινήσεις της, για να μπορέσει οποιοδήποτε να απαντήσει, να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενδεχομένως, αν είναι κάποιος κατηγορούμενος, ή να εκθέσει τα επιχειρήματά του οπουδήποτε. Αυτό... Είναι πολύ φυσιολογική η διαδικασία. Το γεγονός ότι είναι ένα τραγικό συμβάν για όλους μας, είναι τραγικό από το συμβάν, ανθρωπίνως δηλαδή, είναι τραγικό από το συμβάν. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη διαδικασία, η οποία μάλιστα κινείται και με πολύ γρήγορους ρυθμούς για τα δεδομένα της ελληνικής δικαιοσύνης, αν θέλετε, δεν θέλουμε να θυμίσουμε άλλες περιπτώσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε ανενόχλητη την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το έργο της και να είναι και πάρα πολύ αυστηρή. Μάλιστα. Αναμένοντας λοιπόν, σίγουρα θα έχουμε εξελίξει και το επόμενο διάστημα. Δεν σταματά δηλαδή αυτή η υπόθεση εδώ. Να πάμε όμως τώρα στο θέμα το οποίο σας καλέσαμε, όντας και οικονομολόγος, κύριε Ρουκά. 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου. Ανακοινώσεις έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το είδαμε και στην αρχή της εκπομπής. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, κύριε Ρουκά. Έτσι, είχαμε συζητήσει μαζί ότι θα υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις σταδιακά.
Κοιτάξτε, το πρόγραμμα της κυβέρνησης προχωράει κανονικά και προχωράει κανονικά γιατί βοηθάει και η οικονομία. Η οικονομία αντίστοιχα βοηθάται από τις επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και έτσι αυτά πηγαίνουν αλληλένδετο το ένα με το άλλο. Γιατί και η αύξηση αυτή το 6,4 που θα δοθεί από πρώτη του μηνός, πρώτο Θεό την Δευτέρα, είναι ένα ποσό και ένα ποσοστό που αντέχει και η οικονομία. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο είναι στο πλαίσιο των εξαγγελιών και σκεφτείτε από πού ξεκινήσαμε το 19, τι ποσό είχαμε ως βασικό μισθό το 2019 και πού είμαστε τώρα. Έχουμε κοντά τα 30% αύξηση του βασικού μισθού από το 2019. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό και αυτό συμπαρασύρει, νομίζω θα τα πείτε ή αν δεν το έχετε πει, και επιδόματα. Ναι, σωστά. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Ναι, ναι. Βέβαια, παρασύρει το Ταμείο Ανεργίας, παρασύρει και άλλα πράγματα θετικά και όλα αυτά είναι διαθέσιμο εισόδημα προς τους πολίτες, όπου καλούνται να αντιμετωπίσουν όλα τα ζητήματα που έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν μαζί και της ακρίβειας και όλα αυτά που τους απασχολούν. Και βεβαίως, να πούμε και κάτι που συνήθως το αφήνουμε, αυτές οι αυξήσεις έρχονται και θα μείνουν. Δηλαδή, σε μια πτώση τιμών, την πτώση τιμών ενέργειας, την πτώση τιμών άλλων αγαθών κτλ., με όλα τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, τα ποσά αυτά τα οποία θα παίρνουν οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν. Έτσι. Και θα πηγαίνουμε και προς τα πάνω όσο πηγαίνει και η οικονομία καλύτερα. Και μην ξεχνάμε και το στόχο ότι στο τέλος τετραετίας υπάρχει ο στόχος να πάει ο μέσος μισθός στα 1.500. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ποσό. Σωστά. Βέβαια, κύριε Ρουκά, όπως το επισημάνατε, μέχρι και το τέλος της τετραετίας στα 950 ευρώ κατώτατος μισθός, και ίσως να πρέπει λίγο να δούμε και περαιτέρω, όπως το τονίσατε, το κομμάτι της οικονομίας, αλλά σε συνδυασμό και με τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια, και στο κομμάτι της ενέργειας και στο κομμάτι των προϊόντων. Διότι βγήκε μια έρευνα από την ΕΣΤΑ, την οποία παρουσιάσαμε χθες, η οποία δείχνει ότι η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στην πρώτη-τελευταία θέση σε σύνολο 27 χωρών. Μας περνάει η Κύπρος, μας περνάνε άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η οποία και αυτή πέρασε τη δική της οικονομική κρίση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σίγουρα σε αυτό το κομμάτι φταίει βέβαια το κομμάτι του πληθωρισμού, αλλά πληθωρισμός υπάρχουν και σε άλλα κράτη της Ευρώπης, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Θα πρέπει όμως να δούμε το τι γίνεται, τι φταίει και έχουμε τόσο χαμηλά επίπεδα την αγοραστική δύναμη. Να σας πω το εξής. Όλα αυτά τα βραβεία που παίρνουμε διεθνώς για την πιο γρήγορα ανερχόμενη οικονομία, τα βραβεία του Economist, όλα τα έψιμα που παίρνουμε από τους συναδέλφους, τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά ξέρετε δεν έρχονται με εύκολα, έρχονται με πάρα πολύ κόπο και με σωστή στόχευση. Άρα ήμασταν πολύ πίσω, έπρεπε να καλύψουμε πολύ χαμένο έδαφος, το οποίο εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, το θυμόμαστε την προηγούμενη δεκαετία, 15ετία, πώς περάσαμε το 8, το 9, το 10 κτλ. Και τα μνημόνια και το αχρίαστο μνημόνιο και όλα αυτά που θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να ξεκινάμε από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε τώρα. Σκεφτείτε λοιπόν να μην είχαμε αυτή την αύξηση στο ΑΕΠ, να μην είχαμε τον τουρισμό, να μην είχαμε τις επενδύσεις, να μην είχαμε τις αυξήσεις στο μέσο μισθό, να μην είχαμε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, πού θα βρισκόμασταν σε αυτά τα επίπεδα. Βεβαίως, το έχουμε πει κατά επανάληψη και το εννοούμε. Ο εχθρός του καλού πάντοτε είναι το καλύτερο. Το λέμε και εμείς στις εταιρείες μας, στις επιχειρήσεις μας, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό είναι. Ο εφησυχασμός κάνει πάρα πολύ κακό, γι' αυτό και δεν εφησυχάζουμε με τίποτα. Κοιτάμε μπροστά. Και πρέπει η χώρα να πηγαίνει ακόμα περισσότερο. Σήμερα, χτες, εγκρίθηκαν κάποια προγράμματα από ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το Έξυπνη Μεταποίηση, το οποίο θα μοιράσει εκατομμύρια σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε επιχειρηματίες για να κάνουν τις επενδύσεις τους. Οι επενδύσεις έχουν το καλύτερο θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Όταν γίνεται μια επένδυση, άνθρωποι βρίσκουν δουλειά. Όταν γίνεται μια επένδυση, άνθρωποι πουλάνε εμπορεύματα και μηχανήματα σε επιχειρηματίες και έτσι προχωράει η δουλειά και αυξάνεται ο τζίρος και αυξάνεται το εισόδημα. Είναι πολύ θετικό το αποτύπωμα των επενδύσεων. Βέβαια, κύριε Ρουκά, τώρα λαμβάνω και ένα σχόλιο από ένα φίλο τηλεθεατή. Σε συνέχεια των όσων είπα προλίγο όσον αφορά το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης και σε αυτό θα σας αποδεσμεύσω, που κάνει μία σούμα, αν θέλετε, έναν απολογισμό των εξόδων του από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, που ο ίδιος τώρα αυτή τη στιγμή λαμβάνει κατώτατο μισθό, λογικά για να το λέει αυτό. Αναφέρει τώρα 350 ευρώ ενίκιο, 100 ευρώ ρεύμα, 100 ευρώ θέρμανση, 200 ευρώ περίπου βενζίνη, 50 ευρώ τηλέφωνα και ίντερνετ και 150 ευρώ σούπερ μάρκετ αναφέρει, βγάζουν περίπου 1.200 ευρώ το μήνα.
Δηλαδή με το 830, λέω εγώ τώρα, αυτό είναι δική μου προσθήκη, ο άνθρωπος απλά έγραψε το πόσα παίρνει λογικά και πόσα δίνει στο κομμάτι των εξόδων. Είναι πολλά, κύριε Ρουκά. Δηλαδή δεν είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο ότι θα έχουμε μονάχα, για παράδειγμα, ρεύμα, νερό και για παράδειγμα βενζίνη. Έχουμε και το τηλέφωνο, το ίντερνετ, εννοείται κάθε σπίτι. Έχουμε το σούπερ μάρκετ, καλά, αυτό που βλέπουμε δυστυχώς τιμές στα ύψη. Το ενίκιο, τα ενίκια είναι στο Θεό, είναι στα ύψη. Υπάρχει μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Και εύλογα τώρα ο φίλος τηλεθεατής θέτει έτσι έναν απολογισμό για να το συζητήσουμε κι εμείς. Ναι. Να σας πω εγώ την άποψή μου. Ναι. Επειδή έχω πολλούς φίλους, συνεργάτες και ξέρετε, έχω μια έκφραση που τη λέω μεταξύ μας. Ο καθένας έχει τη δικιά του αφετηρία. Έτσι. Ο άλλος ξεκινάει από τα 830 ευρώ και έχει έξοδα χ. Άλλος έχει 1000 ευρώ και ξεκινάει από αφετηρία ψ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Ναι. Σαφώς το κόστος ζωής στη χώρα τη δική μας θα μπορούσε να ήταν χαμηλότερο. Όμως, ποια είναι η λύση σε όλα αυτά? Η λύση είναι να μην περιμένει ένας μισθωτός να πάρει μόνο το βασικό μισθό, τα 830 μεικτά. Ο στόχος ποιος είναι? Όταν αυξηθεί αυτό που λέγαμε παλιά, να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις και στη δική σας περιφέρεια και στην Κεντρική Μακεδονία και στα Σέρα και αλλού που γυρίζω και στην Νότια Ελλάδα, που δίνουν χρήματα μισθούς στους εργαζόμενους τους που είναι πολύ πάνω από τον νόμιμο μισθό. Επίσημα, θα το λέω. Δηλαδή, είναι να παίρνει κάποιος 1000 ευρώ ή να παίρνει 850 ευρώ, επειδή όμως είναι αποδοτικός, επειδή είναι αποτελεσματικός, επειδή είναι εργατικός, επειδή πιάνει τους στόχους του, δίνουν 1000 σε μισθό, με εισφορές, επίσημα. Ναι. Και έχουμε και το θέμα ότι μας λείπουν και 200.000 χέρια, έτσι, από διάφορους κλάδους. Εμείς στο Σύνδεσμο Εξαγωγείων, που είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάνουμε έρευνες ανανομό για να βρούμε πού είναι το πρόβλημα και τι ειδικότητες λείπουν. Και προσέξτε, οι ειδικότητες αυτές είναι πολύ καλά αμοιβόμενες. Δηλαδή, ο άλλος για να βρει έναν άνθρωπο σωστό να δουλέψει, θα του δώσει και παραπάνω για να κάνει τη δουλειά του. Και στεναχωρηθεί άμα φύγει για να πάει για κάπου καλύτερα μισθολογικά. Υπάρχει ανταγωνισμός. Θα μου πείτε, όλα αυτά είναι έως ένα σημείο θεωρία. Δεν είναι θεωρία. Δυστυχώς είναι η καθημερινότητα, είναι η πράξη την οποία τη ζούμε εμείς σαν επιχειρηματίες, σαν επαγγελματίες, μιλώντας με τους συναδέλφους μας. Ξέρετε, όλοι οι επιχειρηματίες δεν είναι αυτοί οι στιγμοί εκμεταλλευτές του εργατικού δυναμικού που θέλουν να βγάλουν, να στύψουν το μεδούλι του εργαζόμενου κτλ. Οι περισσότεροι, οι πολύ περισσότεροι, οι πάρα πολύ περισσότεροι είναι άνθρωποι και αυτοί, βιοπαλαιστές, επαγγελματίες. Είδατε, ξέρετε πόσες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν από 1-5 εργαζόμενους. Οι περισσότερες, το πάνω από το 90% της ελληνικής οικονομίας, αποτελείται από τέτοιες επιχειρήσεις. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά τους εργαζόμενους τους έχουν ως οικογένεια. Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς αυτούς. Γιατί και με τα χρόνια γίνονται πολύτιμοι και σε άλλα θέματα, και ψυχολογικά και ηθικά. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι ναι, όντως, όταν κάποιος μπει στην αγορά εργασίας με τον κατώτατο μισθό και έχει 830 ευρώ μισθό, όντως, αν τα έξοδα του είναι 1000-1100, δεν μπορεί να βγει. Όμως, εάν μπορέσει και βρει μια επιχείρηση η οποία θα εκτιμήσει, τώρα θα μιλήσω κάπως, θα ακουστεί και τα άλλα του προσόντα, τα soft skills, την εργατικότητά του, την ομαδικότητά του, τη διάθεσή του να συνεχώς να ενημερώνεται, συνεχώς να παίρνει μέρος σε σεμινάρια κτλ. Θα δείτε, αυτά που σας λέω δεν είναι μαγική εικόνα, είναι η μεγάλη εικόνα από την οποία πρέπει να βλέπουμε. Βεβαίως υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει θέματα και που είναι ζωρισμένο και το ζούμε, και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις από την κυβέρνηση. Αλλιώς θα λέγαμε ότι ζούμε σε μια ωραία χώρα όπου δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποια κίνηση. Αντιθέτως, πρέπει μονίμως να επεμβαίνουμε στην αγορά, να χτυπάμε οποιοδήποτε κρούσμα εσχροκέρδειας, και νομίζω και τα πρόστιμα που έχει δώσει ο κ. Κρέκας το τελευταίο διάστημα το αποδεικνύει. Αυτό δείχνει την πρόθεση, τη διάθεση της κυβέρνησης να φέρει στη σειρά, να φέρει στην ευθεία κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε σταθερά στο στόχο μας να κάνουμε την ελληνική οικονομία ακόμα καλύτερη, με ανάπτυξη, με καλύτερους μισθούς. Και εδώ θα είμαστε και θα είναι και αυτό και μια πολύ καλή χρονιά για την περιφέρειά σας εκεί και για τον τουρισμό, και θα το δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα και τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι για την συνέχεια. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματά μας, μισή ώρα μετά τις 3 το μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή 29 Μάρτη
2024. Θα πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, καθώς από ό,τι φαίνεται από την ανασκαφή των Φιλίππων είχαμε και ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν από φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες, τα πλάνα λοιπόν. Εντοπίστηκε ένα εύρημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μιλάμε για την μαρμάρινη κεφαλή του Απόλλωνα, όπως βλέπετε. Χρονολογείται, λέει, το άγαλμα κατά το 2ο αρχές του 3ου αιώνα μετά Χριστόν και πιθανώς κοσμούσε, λέει, την Κρίνη εκεί στην περιοχή. Βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία. Καλησπερίζουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο τον καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αναστάσιο Τάντσι. Καλησπέρα σας από Καβάλα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανασκαφή και βλέπουμε βέβαια φυσικά εκεί τη φωτογραφία, τα χαμόγελα είναι λογικό να υπάρχουν, κύριε Τάντσι. Θέλω λίγο να μας πείτε κάποια έτσι περαιτέρω στοιχεία για να μάθει και ο κόσμος πότε έγινε αυτή η ανασκαφή και τι ήταν, λίγο έτσι το κομμάτι το ιστορικό για την μαρμάρινη κεφαλή. Ναι, πολύ, πολύ ευχαρίστως. Όλα όσα είπατε σωστά. Αλλά το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η ανασκαφή γίνεται κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, η πανεπιστημιακή ανασκαφή. Βέβαια, ο χώρος των Φιλίππων ανασκάπτεται και από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Παλαιότερα έκανε ανασκαφή και η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εργάζεται στο χώρο από τη δεκαετία του 60. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πράγματι πολύ εντυπωσιακά ευρήματα. Πάντα έχουμε ευρήματα, αλλά βέβαια αυτά τα αγάλματα τώρα, γιατί είχαμε ακόμη ένα άγαλμα πέρσι, δηλαδή τώρα μιλάω για τις προηγούμενες χρονιές, 22 και 23. Αυτό για το οποίο βγήκε το δελτίο τύπου, στο οποίο αναφέρεστε τώρα, αυτό η κεφαλή του Απόλλωνα, είναι αποτέλεσμα της ανασκαφικής έρευνας της περίοδου Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του 2023. Μάλιστα. Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για προλίγων μηνών, δηλαδή. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Είχε ετοιμαστεί ένα δελτίο τύπου το οποίο κυκλοφόρησε χθες, ίσως σε συνδυασμό με το συνέδριο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί αυτό το δελτίο τύπου το κυκλοφόρησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Σε αυτό βέβαια... Η ανασκαφή Πείτε μας για την ανασκαφή. Λίγο να έτσι η ανασκαφή μια πραγματοποιείται από μια ομάδα. Αυτή τη στιγμή διευθύντρια είναι η καθηγήτρια κυρία Ναταλία Πούλου, Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Στην ομάδα συμμετέχω εγώ και ο ομότιμος καθηγητής, ο πρώην διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής, ο κύριος Αριστοτέλης Μέντζος. Αλλά κάθε χρόνο συμμετέχουν και φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφοι διδάκτορες. Και πράγματι στην φωτογραφία αυτό που αποτυπώνεται είναι ο ενθουσιασμός και η χαρά των φοιτητών, που είναι και δική μας βέβαια, αλλά είναι διπλάσια εξαιτίας αυτού που μοιραζόμαστε με τους νεαρούς αρχαιολόγους, οι οποίοι μπροστά σε τέτοιου είδους ευρήματα, γιατί όλα τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά και τα παιδιά ενθουσιάζονται εύκολα, αλλά ειδικά σε τέτοια ευρήματα τα πράγματα ξεφεύγουν. Είναι δηλαδή κάτι ανέλπιστο είναι και λογικό. Κάτι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Είναι λογικό, κύριε Τάντσι. Τώρα, όσον αφορά λίγο και την κεφαλή του Απόλλωνα, να δώσουμε λίγο και κάποια στοιχεία στο κομμάτι το ιστορικό, όπως τα βλέπουμε. Καταρχάς, ναι, την αναγνώριση την έκανε μία άλλη συνάδελφος με την οποία συνεργαζόμαστε για αυτό το θέμα, για ζητήματα γλυπτικής, η κυρία Τιβερίου, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί το 22 είχαμε ακόμη ένα πολύ εντυπωσιακό εύρημα. Είχαμε ένα άγαλμα το οποίο σχεδόν σώζεται, βρήκαμε το σύνολό του, που είναι, απεικονίζει τον Ηρακλή. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την κεφαλή που βρήκαμε το 23, η κυρία Τιβερίου λέει ότι είναι πολύ πιθανό να είναι, να αποτυπώνει τον Απόλλωνα. Οπότε έχουμε ένα σύμπλεγμα με Ηρακλή και Απόλλωνα και αναμένουμε να έχουμε ακόμη πιο εντυπωσιακά ευρήματα και αυτή την ανασκαφική περίοδο, δηλαδή το ερχόμενο το καλοκαίρι. Καλοκαίρι, σωστά, γιατί υπάρχει ένας απέραντος θησαυρός από ό,τι φαίνεται εκεί, κύριε Τάντσι, βάσει και των ευρημάτων τα οποία βρίσκουν οι φοιτητές σας μέσα από τα προγράμματα αυτά τα οποία γίνονται για τις ανασκαφές. Όντως βλέπουμε κρυμμένους θησαυρούς οι οποίοι βρίσκονται εντός του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων. Ναι. Έτσι, το λέτε πολύ σωστά, αλλά φοβάμαι δυστυχώς ότι αυτό κάνει εξάπτει τη φαντασία και των απλών ανθρώπων. Διάβασα τώρα για έναν αρχαιοκάπηλο που βρέθηκε σήμερα. Ναι, σήμερα. Και φοβάμαι, όταν χρησιμοποιούμε, ενώ είναι πολύ όντως ενδιαφέροντα, είναι πολύ εντυπωσιακά,
Και πράγματι οι Φίλιππι κρύβουν ακόμη πολλά μυστικά, και για μας που εγώ εργάζομαι στο χώρο από το 2013, δεν είναι πολλά χρόνια, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από το τι ακόμη κρύβει αυτή η εν μέρη ανεσκαμμένη πόλη. Έτσι, σωστά. Για το ρεπορτάζ, το οποίο είναι ολόσωστο αυτό που μεταφέρατε, όντως είχαμε την σύλληψη ενός αρχαιοκάπηλου, ενός 56χρονου, αν δεν κάνω λάθος, άνδρα, ο οποίος πήγε να σκάψει και αυτός με τη σειρά του. Αλλά είναι αυτό το ότι είναι και τρομερά βλαβερό για το κομμάτι των ευρημάτων αυτό. Πρέπει να γνωρίζει κάποιος το πού θα προχωρήσει την ανασκαφή, το τι θα κάνει, έτσι θέλει καθοδήγηση σε αυτό το κομμάτι, σε κάθε περίπτωση, για να μην υπάρχουν βέβαια και δυσάρεστα γεγονότα. Τώρα, κάτι ακόμη, κύριε Τάντση, το οποίο σχολιάστηκε, είναι το γεγονός ότι αυτά τα ευρήματα, όπως είπαμε, βρέθηκαν τον Αύγουστο με τον Σεπτέμβριο του 2023. Ωστόσο, υπήρξε ενημέρωση στην τοπική κοινωνία γι' αυτό, ή μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού ενημερώθηκε? Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ενημέρωση, διότι είμαστε κάτω από τον έλεγχο του, του Υπουργείου Πολιτισμού, οπότε συντάσσουμε το δελτίο τύπου, αλλά την διακίνηση του δελτίου τύπου την αναλαμβάνει του Υπουργείου Πολιτισμού. Οπότε, πάντως, γενικότερα η δραστηριότητά μας, ειδικά στις Κρινίδες, είναι γνωστή. Είμαστε εκεί πέρα, μένουμε, τα παιδιά είναι γνωστά, ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, οπότε δεν είναι κάτι που δεν γίνεται γνωστό. Πέρσι με τον Ηρακλή είχε γίνει αρκετά, είχε διαδοθεί αρκετά με το άγαλμα του Ηρακλή, είχε κυκλοφορήσει, το συζητήσαμε με τον κόσμο. Φέτος, τώρα μετά από αυτή τη δημοσίευση και το θόρυβο που γίνεται, που συνεισφέρετε και εσείς, ελπίζω ότι θα ενημερωθεί ο κόσμος για αυτά τα ευρήματα και στο σύνολό τους. Έτσι, και αυτό είναι και το σωστό. Λοιπόν, κύριε Τάντση, έτσι ώστε να δίνετε περαιτέρω προβολή και στο κομμάτι του πολιτισμού μας, ευρύτερα όμως και στο τουριστικό κομμάτι από εκεί και πέρα, γιατί όντως είναι μια εξαιρετική ανακάλυψη η οποία έγινε σε συνέχεια βέβαια και των προηγούμενων, όπως επισημάνατε πολύ ορθά. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να συνεχίσετε αυτό που κάνετε μαζί και με τους φοιτητές. Ένα μπράβο στα παιδιά αυτά τα οποία βλέπουμε και στην φωτογραφία, φυσικά και σε εσάς. Να είστε καλά. Και εύχομαι και ακόμη σας ευχαριστώ πολύ, καλύτερα ευρήματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εσείς. Γεια σας, γεια σας. Βλέπουμε λοιπόν τη μαρμάρινη κεφαλή του Απόλλωνα, η οποία εντοπίστηκε μέσα από την ανασκαφή η οποία έγινε. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ για τη συνέχεια. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια, συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματά μας και πάμε έτσι σε μια ιδιαίτερη είδηση. Να καλησπερίσω τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας, τον κύριο Γιώργο Τεπελόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Τεπελόπουλε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, βλέπουμε πραγματικά αυτή τη φωτογραφία την οποία δημοσιεύσατε και η αλήθεια είναι ότι απορούμε, έτσι, στο κομμάτι αυτό. Πάμε λίγο να το σχολιάσουμε τώρα. Τι ακριβώς έγινε, κύριε Τεπελόπουλε? Βλέπουμε εδώ ένα φιδάκι το οποίο είναι μέσα σε μια σακούλα. Για δώστε μας λίγο ένα ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ. Τι συνέβη? Ναι. Κοιτάξτε, αυτά είναι λίγο από τα περίεργα μιας εφημερίας. Ναι. Όχι όμως και τόσο πρωτότυπο για μας. Έχει ξανασυμβεί αρκετές φορές, θα έλεγα. Δηλαδή και σε κάποια κυρία την ένιωσε ότι την τζίμπησε κάποιο φίδι. Ανησύχησε φυσικά, έρθει στο νοσοκομείο φέρνοντας και το φίδι για να δούμε, γιατί πολλές φορές το κάνουν οι άνθρωποι αυτό, ναι, για να δούμε ακριβώς αν πρόκειται για κάποιες δηλητηριώδεις, για κάποια οχιά κτλ. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν ήταν δηλητηριώδες το φίδι φυσικά. Ευτυχώς. Και ήταν μια έτσι, ιδιαίτερη νότα σε μια εφημερία, την οποία όμως, όπως επισημαίνω και στη δημοσίευσή μου, ναι, είναι το δεύτερο στοιχείο, ναι, της δημοσίευσης, είχε μια προσέλευση 250 ατόμων. Και αυτό δεν είναι καθόλου χαριτωμένο, ούτε ιδιαίτερο. Σωστά, σωστά. Σε καμία περίπτωση, κύριε Τεπελόπουλε, 250 άτομα, δηλαδή, τι γεώσεις, ασθένειες, έκτακτα περιστατικά? Ναι. Μια πολύ μεγάλη γκάμα και χειρουργικού τομέα και παθολογικού τομέα, αλλά είναι αξιοσημείωτο το ότι σε μια καθημερινή, μήνα Μάρτιο, χωρίς τουρισμό, χωρίς να είναι κάποια αργία, χωρίς να είναι κάποια ιδιαίτερη εθνική γιορτή, είχαμε μία προσέλευση 250 ατόμων στο νοσοκομείο μας. Είναι αριθμοί εξωπραγματικοί παλαιότερα χρόνια, είναι αριθμοί φουλ τουριστικής περιόδου, ναι, προσελεύσεων, δηλαδή με τουρίστες κτλ.
Εδώ μιλάμε για μία απλή καθημερινή μέρα, 250 άτομα. Απίστευτο. Και όμως πραγματικό. Κύριε Τεπελόπουλε, και μέσα σε αυτά τα 250 άτομα τα οποία είπατε περιστατικά, είχαμε και ένα εξ αυτών. Ευτυχώς τέλος καλό, αλλά καλά πήγανε με το. Ναι, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, απλά ήταν λίγο περίεργο. Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση, αν και έχει ξαναγίνει όπως είπατε. Από την άλλη τώρα, 250 άτομα με προσωπικό, κύριε Τεπελόπουλε, στο κομμάτι της εφημερίας βέβαια. Κοιτάξτε, ναι, γιατί είναι 250 άτομα τα οποία θα περάσουν από τα επίγοντα. Μιλάμε, αν το διαιρέσετε με το 24ωρο, μιλάμε για μια προσέλευση 10 ατόμων την ώρα διαρκώς για 24 ώρες. Έτσι. Με ένα νοσοκομείο το οποίο το έχουμε πει επανειλημμένα, για το ρόλο τον οποίο επιτελεί πια, μπορώ να πω ότι εξακολουθεί να είναι υποστελεχωμένο. Επαναλαμβάνω, για το ρόλο τον οποίο επιτελεί. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο επισκέπτονται πια άνθρωποι από όμορους νομούς καθημερινά, είτε για επίγοντα είτε για τακτικά. Φυσικά είναι περιστατικά, από αυτά τα 250 κάποιοι μπήκαν να νοσηλευτούν, οπότε επιβαρύνονται και οι κλινικές αντίστοιχα, επιβαρύνονται και τα χειρουργεία, επιβαρύνονται οι πάντες. Είμαστε διαρκώς σε μια κατάσταση, το νοσοκομείο να δουλεύει στα κόκκινα. Μάλιστα. Συν της άλλης, κύριε Τεπελόπουλε, υπάρχει και ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων πλέον. Έτσι. Αυτό πόσο έχει επηρεάσει γενικότερα τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος? Κοιτάξτε, για την ώρα δεν έχει επηρεάσει, με την έννοια ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια ευρεία εφαρμογή του προγράμματος των απογευματινών χειρουργείων. Έχει γίνει το πρώτο απογευματινό. Mm. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε, εμείς σαν Ένωση Νοσοκομιακών, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε για επόμενα απογευματινά. Αυτό μπορούμε βέβαια να διαβεβαιώσουμε στον κόσμο είναι ότι τα πρωινά χειρουργεία εκτελούνται κανονικά. Δουλεύουν πάντα στο μέγιστο αριθμό εθισών που επιτρέπει το προσωπικό, το χειρουργικό, το νοσηλευτικό και το αναισθητολογικό. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω στον κόσμο. Και όσον αφορά τα απογευματινά, είμαστε εν αναμονή να δούμε αν και πώς αυτό το πράγμα θα εφαρμοστεί σε ευρεία βάση στο νοσοκομείο μας. Μάλιστα. Αναμένοντας λοιπόν και στο κομμάτι αυτό, ομαλά γίνονται πάντως τα χειρουργεία, έτσι? Δεν υπάρχει ζήτημα? Ναι. Γίνονται, ο ρυθμός είναι ο κανονικός. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι γίνεται το μέγιστο δυνατό από τους συναδέλφους όσον αφορά το πρωινό ωράριο. Μάλιστα. Αναμένοντας λοιπόν να δούμε, όπως πάντως το κρατήσει, το κατάω αυτό, κύριε Τεπελόπουλε, το οποίο είπατε, 250 άτομα από τα επίγοντα μέσα σε μία καθημερινή. Τι θα γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει ανησυχία? Πραγματικά, ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Και εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά, γεια σας. Το είδατε λοιπόν. 250 άτομα, λες και όντως διανύουμε μια τουριστική περίοδο νωρίτερα από ό,τι προβλέπετε. 250 ασθενείς από τα επίγοντα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, εκπομπή Αναλυτή Συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματά μας. Πάμε στην πολιτική ατζέντα και στην πολιτική επικαιρότητα. Να παρακολουθήσουμε το χθεσινό ρεπορτάζ με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, μεταξύ αυτών και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταψηφίστηκε τελικά η πρόταση δυσπιστίας με 159 όχι. Υπέρ της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 141 βουλευτές. Κατά της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 159 βουλευτές. Με 159 ψήφους κατά και 141 υπέρ απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και συνυπέγραψαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Ένταση φαίνεται πως υπήρξε κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε, ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Σας κοιτώ στα μάτια και είναι στο στη δικιά σας κρίση. Να με πιστέψετε ή όχι. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας πείσω, αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Το δημοσίευμα λοιπόν υιοθετείται αμέσως από εσάς με το στηθισμένο, οργισμένο και θυμωμένο σας ύφος και θέτεται θέματα δυσπιστίας. Εντυπωσιακά αντανακλαστικά. Κάποιος καχύποπτος θα σας έλεγε ότι γνωρίζατε το δημοσίευμα πριν τυπωθεί η εφημερίδα. Μέχρι και εφημερίδες με τις οποίες έχουμε βρεθεί πολύ σκληρά απέναντι,
κατά κανόνα παίρνουν τηλέφωνο 2-3 μέρες πριν να πούν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης. Αυτοί μάλλον έκριναν ότι την αντιπολίτευση έπρεπε να ενημερώσουν και όχι την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Να σταματήσει επιτέλους ο φαντάρος των 20 ημερών κύριος Κασελάκης στις ανιστόρητες ανοησίες περί παρατηρητών, περί νοθείας εκλογών και περί αποχώρησης κυβέρνησης. Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο στο τιμόνι του τόπου. Είναι αυτοί που ψηφίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι ισχυροί. Τον τόπο κυβερνά ο κυρίαρχος λαός δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια. Και αν νομίζουν κάποιοι ότι όλοι και όλα είναι εξαγοράσιμα, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Ήταν κάποιος εκδότης, κάποιος μεγάλο επιχειρηματίας, έχει πολιτικές βλέψεις, ας εμφανιστεί ανοιχτά στην πολιτική αρένα. Ο ίδιος όμως, όχι μέσω πληροξουσίων. Το λόγο έλαβαν ωστόσο και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Το άρον-άρον κλείσιμο των εργασιών της Χρυσταθικής Επιτροπής, οι αποκαλύψεις για το μπάζωμα και για την αλλίωση ηχητικών ντοκουμέντων, αποδεικνύει ότι ο πολιτικός αμοραλισμός της κυβέρνησης δεν έχει όριο. Ο λαός μας διψά για αλήθεια και δικαιοσύνη και θα αγωνιστούμε για όλες μας τις δυνάμεις, με όλες μας τις δυνάμεις, για να πετύχουμε και την αλήθεια και τη δικαιοσύνη σε αυτό το έγκλημα των τεμπών. Πάλι αναζητάτε εχθρούς, σκοτεινά κέντρα αποφάσεων που μηχανεύονται το κακό σας. Καταφεύγετε στη συνωμοσιολογία για να αποφύγετε τις ευθύνες σας. Επιτεθήκατε ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ψήφισμά του. Θέλω να σας πω ότι τέτοιες επιθέσεις μας έχουν συνηθίσει οι αντιευρωπαϊστές ηγέτες της Ένωσης. Εμείς λοιπόν κάνουμε μομφή σε όλη την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και όσων τη στηρίζουν. Και αποδείξαμε σαν ΚΚΕ, μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή, ότι αυτό έχει φέρει και έχει στριμώξει κυριολεκτικά την κυβέρνηση. Ξυλόλιο. Απόδειξη από, τους πραγματογνώμονες. Αυτά σκότωσαν τα παιδιά. Αυτά έκαψαν τα παιδιά. Οι παράνομοι λαθρέμποροι που δεν θέλετε να αποκαλύψετε. Όσο υπάρχει λύση εδώ μέσα, θα σας ξεσκεπάζουμε ό,τι και αν κάνετε. Η κυβέρνηση αυτή... Λοιπόν, στο ρεπορτάζ φυσικά συνεχίζει, θα το δούμε και στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Πάμε τώρα να καλησπέρισω τον συνάδελφο τον Μανώλη τον Κοτάκη από την εφημερίδα Εστία. Καλησπέρα. Καλώς τον, καλησπέρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήταν αναμενόμενο το ότι θα βλέπαμε την καταψήφιση της πρότασης της πιστείας τελικώς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, αυτό που δεν περιμέναμε είναι το ότι τελικά υπήρξαν και κάποιες μικρές ενδεχομένως αναταραχές στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε δύο σημαντικές παραιτήσεις. Ας πάμε πρώτα όμως στο κομμάτι της καταψήφισης της πρότασης της πιστείας, η οποία είχε έντονες αναφορές και σε θέματα κυρίως και δημοσιευμάτων, Μανώλη, μεταξύ αυτών και της Εστίας. Ναι, γιατί αυτή η υπόθεση με τα Τέμπη δεν θα κλείσει ποτέ, εάν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί αυτή η υπόθεση ξεπερνά κατά πολύ τον εκλογικό κύκλο, δηλαδή οι οικογένειες των θυμάτων δεν ενδιαφέρονται για το τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές και πόσο θα επηρεάσει αυτό. Ενδιαφέρονται όμως πώς θα αναπαυθούν οι ψυχές των παιδιών τους. Θέλω να πω ότι τις προηγούμενες ημέρες μάθαμε πληροφορίες, είδαμε πληροφορίες ότι το μανιτάρι που σχηματίστηκε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων είναι ακριβώς ίδιο με το μανιτάρι που σχηματίστηκε όταν έπεσε το Αντόνοφ στην Καβάλα. Πράγμα το οποίο σημαίνει και γύρει υποψίες ότι άλλα πράγματα μεταφέρονταν εδώ. Οπότε πώς να μην υπάρχει τέτοιο τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και να είναι αμύωτο το ενδιαφέρον της κοινή γνώμης όταν κάθε μέρα προστίθεται μια ψηφίδα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το δυστύχημα αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι δεν προχώρησε η σύμβαση 7-17, δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ο Σταθμάρχης δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, αλλά και στο γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε καύσιμα, ελαφριά καύσιμα. Όπως το είπε τώρα και προλίγου, ακούσαμε και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ανέφερε και πάλι σε ξυλόλιο
Μανώλη. Η αλήθεια είναι ότι τώρα από εδώ και πέρα αυτό το οποίο σίγουρα αναμένεται να γίνει είναι να πέσει άπλετο φως. Και νομίζω ότι αυτό συζητήθηκε και σαρασυζητήθηκε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής και της προχθεσινής συζήτησης. Όλοι αυτό λένε. Όλοι το ίδιο λένε, αλλά δεν νομίζω ότι εννοούν το ίδιο πράγμα. Mm. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα, αλλά κανείς δεν εννοεί ακριβώς το ίδιο όταν μιλάει για το άπλετο φως. Mm. Κάποιοι μπορεί να εννοούν άπλετο φως, αρκεί να μην αγγίζει εμάς. Από πλευράς του πρώην Υπουργού Μανώλη, του κ. Καραμαλή, και τα χειροκροτήματα που ακολούθησαν, αυτό ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε, πιστεύεις, να γίνει? Έχω την εντύπωση ότι είχε σχολιαστεί. Παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Mm. Για να το ξανασχολιάσουμε. Mm. Σήμερα το πρωί ο κ. Καραμαλής τον παρακολούθησα λίγο στο Sky. Ναι, ναι. Άφησε ακάλυπτο τον Πρωθυπουργό στο κομμάτι του μοντάζ. Όταν ρωτήθηκε, είπε ότι εγώ είχα φύγει. Δεν ξέρω τι έγινε. Σε ελεύθερη μετάφραση το αποδίδω, έτσι. Mm. Έχουμε δρόμο, πολύ δρόμο σε αυτή την υπόθεση. Όσο, το είπε πολύ καλά ένας ιερέας, όσο τα παιδιά αυτά, αν τα παιδιά αυτά δεν δικαιωθούν, οι τάφοι τους θα μείνουν για πάντα ανοιχτοί. Mm. Το έχουμε αυτό πάντα υπόψη μας. Μάλιστα. Μανώλη, πάμε λίγο και κλείνοντας το κομμάτι και των δύο παρατήσεων. Τι σημαίνει η παρέτηση των δύο αυτών, βλέπουμε φυσικά και τα πρόσωπα, οι πρώην υπουργών πλέον, σημαντικά στελέχη της κυβέρνησης, ο κ. Κατσιστάβρου. Καταρχάς δεν είναι μικρή υπόθεση, είναι ισχυρή κρίση. Mm. Το να παρετούνται δύο υπουργοί από το κέντρο εξουσίας, από το σκληρό πυρήνα της εξουσίας του Μεγάλου Μαξίμου και όχι δύο περιφερειακοί υπουργοί. Mm. Οι υφυπουργοί δεν είναι αμεληταίο, είναι σημαντικό. Τι σημαίνει τώρα? Στην πραγματικότητα οι δύο αυτοί οι υπουργοί είχαν πάει εκεί όχι απλώς επειδή είχαν την ιδέα να πάνε και να συναντήσουν τον συγκεκριμένο επιχειρηματία και ζήτησαν την άδεια του Πρωθυπουργού. Η εικόνα που έχω είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαν εκεί με εντολή του Μεγάλου Μαξίμου. Από τη στιγμή όμως που η συνάντηση αυτή διέρευσε, διευθετήθηκε στα μέσα ενημέρωσης και εξετέθηκε ανεπανόρθωτα η κυβέρνηση, διότι από τη μία κήρυξε τον πόλεμο στο συγκεκριμένο επιχειρηματία για αποσταθεροποίηση και τον θεωρούσε οργανωμένο συμφέρον, και από την άλλη αποκαλυπτόταν ότι δύο υπουργοί της τον συναντούσαν. Από τη στιγμή λοιπόν αυτή και μετά έπρεπε κάτι να γίνει για να πάψει να εκτίθεται η κυβέρνηση. Mm. Στην πραγματικότητα και αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε την παραίτησή του. Δεν παραιτήθηκαν, ζήτησε την παραίτησή τους. Έτσι. Ενώ λοιπόν, όπως το είπες και εσύ προλίγο σύμφωνα με δικές σου πληροφορίες, το Μαξίμου ζήτησε να παρευρεθούν. Ναι, υπήρχε εντολή. Υπήρχε εντολή, μάλιστα. Και στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης τους παραίτησε για να προστατεύσει τον εαυτό του. Δηλαδή έκανε ό,τι συνέβη και στις υποκλοπές, που πάρετε τον Γενικό Γραμματέα τότε της κυβέρνησης, ό,τι συνέβη προχθές επίσης με τα email στο Υπουργείο Εσωτερικών που παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Κύριε Σταδωρόπουλε. Από Δήμου Ελληνίσμου. Ναι. Άρα από εδώ και πέρα πιστεύεις ότι αυτές οι δύο παραιτήσεις δεν θα επιφέρουν κάποια επιπλέον αναταραχή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ή υπάρχει συσπήρωση τώρα μετά από όλο αυτό? Διαβάζουμε τη συγκυρία με λάθος εργαλεία. Mm. Τι πάει να πει συσπήρωση, τι πάει να πει αποσυσπήρωση, τι πάει να πει αν έχει σημασία ή δεν έχει σημασία οι δύο υπουργοί που ήταν εκεί πέρα. Εδώ αυτό το οποίο υπάρχει ως καινούριο δεδομένο είναι, μετά και τη θεσινή επίθεση που εξαπέλυσε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του κατά του συγκεκριμένου επιχειρηματία, μιλώντας για φουσκωμένα πρωτοφόλια, το νέο δεδομένο είναι ότι διαταράσσεται η ισορροπία των συμμαχιών που έφεραν τον κύριο Μητσοτάκη στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας και στην Πρωθυπουργία. Ένα από τα βασικά στηρίγματά του, ένας από τους βασικούς συμμάχους του σε αυτά τα 8 χρόνια που είναι αρχηγός και στα 5 σχεδόν που είναι Πρωθυπουργός, ήταν το συγκεκριμένο συγκρότημα. Mm. Από τη στιγμή που βγαίνουν απέναντι ο ένας τον άλλον, υπάρχει μια πρώτη διατάραξη της ισορροπίας στο επικοινωνιακό περιβάλλον, όπως αυτό θα διαμορφωθεί. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι μοναδική όμως. Α, θα έχουμε και συνέχεια δηλαδή, πιστεύεις? Σήμερα έβλεπα, διάβασα την Καθημερινή, η οποία κάνει κριτική στο Καρεδάκι της για έλλειψη συνέστησης, για λαζονία, για ήττες που προέρχονται από ακρισία. Το ένα φέρνει το άλλο. Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το παραπολιτικό, αν θέλετε, ρεπορτάζ, το οποίο υπήρξε χθες, και η αλήθεια είναι ότι ταρακούνησε λίγο το πολιτικό σκηνικό.
Λοιπόν, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Χριστίνα Νεφρέμ εδώ. Εγώ να σας ευχηθώ ολόψυχα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία. Η Χριστίνα Νεφρέμ αναλαμβάνει μέχρι το πέρας της εκπομπής, καθώς θα σας ενημερώσει και μια ενδιαφέρουσα παράσταση στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια να έχετε με υγεία πάνω απ' όλα. Χριστίνα Νεφρέμ αναλαμβάνει μετά από μένα. Γεια σας από μένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αλλαγή σκυτάλης με τον Απόστολο και φυσικά ο λόγος, καθώς θέλω να καλησπερίσω έναν εξαίρετο ηθοποιό, τον κύριο Γιώργο Νινιό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Πόσο πολύ χαιρόμαστε που ήρθατε στην πόλη μας, πόσο πολύ χαιρόμαστε γιατί είμαστε μια γενιά που ζούσαμε, ζούμε και θα εμποτίσουμε και στους νέους το θέατρο. Θέατρο, αγάπη για το θέατρο και φυσικά με μια εξαίρετη παράσταση η ερημιά του τερματοφύλακα στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, έτσι. Ναι, ευχαριστώ για όλα αυτά που είπατε. Ναι, σήμερα είναι Σάββατο και την Κυριακή αυτές τις τρεις μέρες. Είναι ένας καινούργιος μονόλογος του Βασίλη του Κατσικονούρη. Τσιτάχη, ερημιά του τερματοφύλακα, ναι. Δύο λόγια για την παράσταση, αν θέλετε έτσι λίγο να μας μεταφέρετε. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ απλή, πολύ εύκολη. Είναι μια ανατροπή, όπως έχουν συμβεί πολλές φορές ή θα μας συμβούν στη ζωή μας. Είναι ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας, που με αφορμή την ημέρα του αθλητισμού τον έχουν καλέσει ένα σχολείο να μιλήσει έτσι, για τον αθλητισμό, για τις αξίες του αθλητισμού κτλ. Είναι πολύ χαρούμενος, είναι ένας τύπος πολύ ιδιαίτερος, με ιδιαίτερο λόγο, φόρμα και παρουσία. Του αρέσει να το σαρκάζεται, λέει αστεία, είναι πολύ χαλαρός και στην πορεία, επειδή θέλει να εξηγήσει στα παιδιά ότι είναι πολύ σημαντικό στη ζωή, στη δουλειά, στην καριέρα, στις κινήσεις μας, στην πορεία μας τέλος πάντων, η αξιοπρέπεια. Πατώντας πάνω λοιπόν στη λέξη αξιοπρέπεια, χωρίς καν να το καταλάβει, αρχίζει και μιλάει για τον εαυτό του και πώς έφτασε στο σημείο που έφτασε να είναι σήμερα. Δηλαδή ένας παραδίπλα και όχι ο πρωταγωνιστής που ήταν. Με κάποιες αποφάσεις ζωής και μια επιλογή που έκανε και όχι για τον εαυτό του, για να βοηθήσει κάποιους άλλους. Το κοινό που απευθύνεστε στο έργο αφορά παιδιά, καθώς βρίσκεστε σε ένα σχολείο, αλλά ουσιαστικά... Η υπόθεση. Αφορά όλους βέβαια. Έτσι. Ναι. Και απέναντί σας στο Βαλάκου θα έχετε και μικρά και μεγάλα παιδιά. Έτσι, μέχρι στιγμής έτσι έχει δείξει. Ναι. Είναι πολύ, πολύ γλυκιά στιγμή ενός ανθρώπου που είναι όρθιος, ναι, αλλά έχει μέσα τον καημό της παρέτησης και της εγκατάλειψης από ανθρώπους που κάποτε αγάπησε και τον αγαπήσανε. Κάπως έτσι, αλλά ευτυχώς για μένα, γιατί δεν τα μ' άρεσε αλλιώς, έχει αυτό το... με αυτό το είδος χιούμορ που κουβαλάει αυτός ο τύπος και αυτό είναι πολύ καλή ισορροπία. Διάρκεια της παράστασης... μια ώρα περίπου. Και είναι μονόλογος, έτσι, είστε μόνος στη σκηνή. Οι αναλλαγές που γίνονται μεταφέρουν ουσιαστικά από τα νεανικά του χρόνια ή επισημαίνουν κάποιες συγκεκριμένες στιγμές της ζωής του. Μιλάει από την περίοδο που ξεκίνησε να παίζει τερματοφύλακας, στο πικ της δόξας του και στην απότομη πτώση. Να πω ότι σας αγαπάμε ιδιαίτερα όλα αυτά τα χρόνια και η παρουσία σας είναι πολύ σημαντική. Σήμερα, αύριο και την Κυριακή θα είστε εδώ. Ναι, σήμερα, αύριο έχει δύο παραστάσεις και, και μία παράσταση την Κυριακή. Ναι. Και την Κυριακή. Είναι sold out φαντάζομαι, οπότε να ρωτήσω λίγο... Θα μάθω να πάω εκεί. Η λέξη τσιτάχ με την ερημιά του τερματοφύλακα είναι μεταφορική έννοια να φανταστώ. Τι ακριβώς θέλετε να μεταφέρετε? Τσιτάχ είναι η ευληγησία του και ο τρόπος που κατάφερε πάντα να αποκρούσει πολύ δύσκολες φάσεις και πέναλτι. Η ερημιά έχει να κάνει με αυτό που κουβάλαγε και στις καλές στιγμές και στις άσχημες. Είναι λίγο του Κατσικονούρη, το ερημιά έχει να κάνει με το πόσο μόνος είναι ένας τερματοφύλακας περιμένοντας
τη φάση που θα έρθει για να πρωταγωνιστήσει, ας πούμε, για να αποκρούσει ή να φάει κάποιο γκολ. Μέχρι εκείνη την ώρα υπάρχει εντός εισαγωγικών μια ερημιά, ενώ οι άλλοι παίκτες έχουν συνέχεια επαφή. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και μέσα από αυτό, από αυτή τη σκέψη, ξεδιπλώνεται και λίγο η ψυχολογία του συγκεκριμένου ήρωα. Πολύ ιδιαίτερος τύπος. Μάλιστα. Ωραίος είναι, ωραίος τύπος, ναι. Έχετε... Είναι από τους τύπους που πολύ θα θέλαμε κάποια στιγμή να γνωρίσουμε στη ζωή μας. Μάλιστα. Αυτό που είπατε, η μικρή λεπτομέρεια, ότι πραγματικά μέσα σε έναν αγώνα ο μοναδικός παίκτης, ο οποίος είναι μόνος του, είναι αυτός που βρίσκεται στο τέρμα και αναμένει ουσιαστικά. Ναι, ναι, αυτή όλο η αναμονή. Αυτό. Ναι. Η αναμονή, η αγωνία, η ένταση. Ναι. Και οι μεγάλες στιγμές, να το βάλουμε και αυτό, ιδιαίτερα και ιδιαίτερες και μεγάλες στιγμές, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Πού έχετε βρεθεί στην Ελλάδα, πού έχετε κινηθεί γενικότερα για περιοδίες όλο αυτό το διάστημα? Θεσσαλονίκη, κάπου μέσα στις γιορτές, και Σέρες πριν από κανένα μήνα. Οπότε περιοδεύετε εδώ, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι. Ναι, στα βόρεια είμαστε, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, φυσικά. Όχι, να είστε καλά και να χαίρεστε την πόλη σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπάμε θέατρο. Θα μας έρθετε και το καλοκαίρι, μήπως σε κάποια παράσταση? Δεν νομίζω, όχι. Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, και που έρχεστε το χειμώνα, για μας είναι θεού δώρο να σας έχουμε. Κάποιος το χειμώνα, κάποιος το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι Καβάλα είναι θέατρο, είναι μια πόλη γεννημένη στο θέατρο. Σας ευχαριστούμε. Είπα για το καλοκαίρι, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτός ο... Ναι. Αυτό το είδος να παιχτεί σε ανοιχτό χώρο. Πρέπει να είναι κλειστό και μπισμπιζέο, όπως λένε οι Βόροι. Οπότε θα χαρούμε σε κάποια ακόμη παράσταση την επόμενη χρονιά. Δύο καλλιτεχνικές περίοδους έχουμε ουσιαστικά. Οπότε εσείς έρχεστε στη δεύτερη καλλιτεχνική περίοδο. Ναι. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα καλά σας. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ποιος δεν το ξέρει, ποιος δεν έχει παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια την τηλεοπτική του πορεία, ήταν εκείνες, ξέρετε, οι χρυσές χρονιές της τηλεόρασης, τα χρυσά χρόνια που λέω εγώ. Τώρα, επειδή το συζητούσαμε, θα το ξαναπώ, παιδιά, συγγνώμη, βαμμένα κόκκινα μαλλιά, έχει πολλές ερμηνείες ακόμα, αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική. Και ούκο λίγα σύριαλ τα οποία μέσα στη δεκαετία των 90's ήρθαν... τα τότε καινούργια τηλεοπτικά κανάλια και μετέφεραν νέους ηθοποιούς με μεγάλα ταλέντα. Έτσι. Τώρα, πόσο μάλλον φανταστείτε μία πορεία πίσω 20-30 χρόνων. Λοιπόν, αυτά σήμερα στο Αντιγόνη Βαλάκου, αύριο και μεθαύριο. Τρεις ημέρες ο Γιώργος Ωνινιός στην παράσταση που λέγεται «Τσιτάχ, η ερημιά του τερματοφύλακα». Για όσους θέλετε να περάσετε μία ποιοτική όμορφη βραδιά, θα ήταν όμορφο να πάτε στο Αντιγόνη Βαλάκου. Σας ευχαριστώ. Αυτό το μικρό έτσι συμπλήρωμα και αφιέρωμα για την παράσταση. Καλή συνέχεια σε όλους. Αμέσως μετά από απογευματινό δελτίο και συνεχίζουμε με τις ενημερωτικές μας εκπομπές. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά.